Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στην ένατη γιορτή παραδοσιακών χορών που διοργανώνει και φέτος ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής Ρόδου, το Αμπερνάλι, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδο, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα χορού 29 Απριλίου που καθιερώθηκε από την UNESCO. Η γιορτή παραδοσιακών χορών έχει περιληφθεί επισήμως στις παγκόσμιες εκδηλώσεις της UNESCO για την ημέρα αυτή. Ο χορός, μέσω έκφρασης και επικοινωνίας, είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές κοινωνικότητας και εξωστρέφειας του χαρακτήρα του ανθρώπου και συνδέεται άμεσα με την ιστορία, τον πολιτισμό και την εξέλιξη μιας κοινωνίας. Ο παραδοσιακός χορός, από τα πιο ζωντανά και τα πιο δυναμικά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, αποτελούσε, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, θεσμό, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της συλλογικής ταυτότητας της ελληνικής κοινωνίας στην ιστορική της πορεία. Η γιορτή παραδοσιακών χορών είναι πραγματικά μια γιορτή του πολιτισμού, ένα αντάμωμα που διοργανώνεται για ένα τη συνεχή χρονιά με σκοπό να αναδειχθεί η πλούσια παράδοση του τόπου μας, η ομορφιά της διαφορετικότητας κάθε περιοχής, αλλά και ο τρόπος που αυτές συνυπάρχουν, αλλά και επηρεάστηκαν η μία από την άλλη. Δύο βραδιές γεμάτες χρώμα, μουσική και χορό, στον πανέμορφο αυτό χώρο του Θεάτρου Μεσαιωνικής Τάφρου, Μελίνα Μερκούρη. Κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος στη γιορτή παραδοσιακών χορών πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού, Παρικιακή Σύλλογη της Ρόδου, αλλά και σύλλογοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας και το εξωτερικό. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας το Σύλλογο Κασιωτών Ρόδου Οχαδιώτης, την Αδερφότητα Υπηρωτών Ρόδου το Σούλι, το Σύλλογο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Αφάντου Παναγιά Καθολική, καθώς και το Παιδικό Εφηβικό Τμήμα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ορονής Ρόδου, τον Μπερνάλι. Σήμερα, παράλληλα με το αντάμωμα του πολιτισμού, όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι χορευτές, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου. Στην είσοδο της εκδήλωσης, όπως θα είδατε, υπάρχει ένας κουμπαράς αγάπης για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του παραρτήματος. Μην λησμονήσετε να συμβάλλετε με όποιο ποσό επιθυμείτε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο κύριο Ιωάννη Μαρίνο, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την άμεση και θετική ανταπόκρισή του στην πρότασή μας, να έχουμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε και εμείς στις αυξημένες ανάγκες του δύσκολου έργου τους. Είναι σημαντική η αλληλοποστήριξη των συλλόγων, αφού χωρίς αυτή είναι αδύνατο να διοργανωθούν τέτοιες εκδηλώσεις. Φυσικά και τους μουσικούς μας, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια και που με μεγάλη χαρά και άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να συνοδεύσουν τα χορευτικά μας τμήματα. Την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της οποίας ο σύλλογός μας είναι μέλος για τη συνεχή υποστήριξή της. Τη Δημοτική Ενότητα Καμήρου, τον Αντιδήμαρχο Ρόδου κύριο Αγαπητό Πάλα, καθώς και τη Δημοτική Κοινότητα Σορονής και τον πρόεδρό της κύριο Αντώνη Σαββάκη, καθώς και το προσωπικό της για την άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε αίτημά μας. Πριν ξεκινήσει η χορευτική μας βραδιά, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τους μουσικούς μας. Τον κύριο Χασαπλαδάκη Ανδριανό στη Λύρα, τον κύριο Ραφαήλ Μανούσο στο Λαούτο και τον κύριο Ανδρέα Μανούσο στο Κλαρίνο και την Κάιτα. Ίσως Ροδίτικος, Σούστας Ορονής και Καλαματιανό. Χοροδιδάσκαλός τους ο κύριος Φιλίμωνας Μιχαλάκης. Now, we would like to give you a warm applause to welcome the junior and teenage class of the Cultural Folklore Association of Σορονή Ρόδου Αμπερνάλι that will present dances from Ρόδου. Thank you.
Κύριο Φιλίμωνα Μιχαλάκη, για να παραλάβει τα αναμνηστικά. Υποδεχόμαστε για τη συνέχεια την αδελφότητα επιρροτών Ρόδου, το ΣΟΥΛ, χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου κύριος Γεώργιος Δρακόπουλος. It is our pleasure to welcome for the next performance the Brotherhood of Epirus of Rhodes, το ΣΟΥΛ. They will present dances from Epirus, their teacher being Mr. George Δρακόπουλος. Κάθε κοινωνική ομάδα, ανάλογα με την ιστορία της, την οικονομική και κοινωνική οργάνωση, το φυσικό περιβάλλον και τα βιώματά της, διαμορφώνει και ένα ιδιαίτερο τρόπο κινητικής έκφρασης. Ειδικότερα στην παραδοσιακή κοινωνία της Ηπείρου, η κινητική έκφραση χορός χαρακτηρίζεται από ένταση και παλμό, αργή και δυναμική κίνηση, καθώς και βαρύ πάτωμα. Μεγαλοπρέπεια αλλά και σεμνότητα διαθέτουν τόσο η ιατρική όσο και η γυναική χορή. Η χαρακτηριστική αργή κίνηση φανερώνει κάποιο συντηρητισμό, μια σταθερότητα και νοσταλγία των περασμένων χρόνων. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι χαρούμενοι σκοποί. Με ένα τέτοιο γρήγορο χορό θα ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας. Ο χορός παραμυθιώτικος είναι κυκλικός που χορευόταν από άνδρες και γυναίκες στην περιοχή Παραμυθιάς. Είναι ένα οργανικό γρήγορο κομμάτι με ζωηρό χαρακτήρα σε μέτρο 2 τέταρτα.
Δεύτερος χορός είναι το Μπεράτι. Το όνομά του το πήρε από την πόλη Μπεράρι ή Μπεράτι. Χορεύεται στις Φιλιάτες Πογόνη Κόνιτσα σε οχτάσιμο ρυθμό με βηματισμούς που φέρουν από περιοχή σε περιοχή. Εδώ θα το χορέψουμε με βήματα από τα Ζαγοροχώρια. Στην κόρη του Νικολάκη Αβέροφ από το Μέτσοβο που την άρπαξαν οι κλέφτες και την αντάλλαξαν με τόσο χρυσάφι όσο το βάρος της. Never.
Περιγράφει την προετοιμασία των κλεφτών πριν τη μάχη. Ο ρυθμός είναι 6-8. Ρίζω τάγκο μου, πρένει κλαίει.
Ο πέμπτος είναι το Δόντια Πυκνά, πατινάδα που χορευόταν κυρίως στα αστικά Γιάννενα σε ρυθμό 3/4. Υπηρεσίουν σε όλες τις χορευτικές εκδηλώσεις. Αν είπαν τροστά, δίνω για πάντα.
Ευχαριστούμε πολύ το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Υπηρετών Ρόδου το Σούλη για την πανέμορφη εμφάνισή τους. Παρακαλούμε τον Πάτερ Μιχαήλ, εκπρόσωπο του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κυρίλου, να προσέλθει για να απονέμει τα αναμνηστικά και να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Να έρθουν επίσης κοντά μας ο πρόεδρος της αδελφότητας Υπηρετών Ρόδου το Σούλη, κύριος Καψάλης Βασίλειος, καθώς και ο χοροδιδάσκαλος της ομάδας κύριος Δρακόπουλος Γεώργιος, για να παραλάβουν τα αναμνηστικά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες και την αγάπη του σεπτού μας ποιμενάρχου κυρίου Κυρίλου, το θαυμασμό και την αγάπη που τρέφει για τους συλλόγους όλης της Ρόδου, για τον σύλλογο που διοργανώνει την απόψινή βραδιά, το Αμπερνάλι. Εύχεται να έχουν καλή πρόοδο και όλοι οι σύλλογοι να είναι δραστήριοι για τον πολιτισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι κάθε τόπος έχει να δείξει τον πολιτισμό του μέσα και από τους χορούς. Γι' αυτό λοιπόν να κρατούμε καλά τις παραδόσεις μας και να τις δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον πολιτιστικό μας σύλλογο που τυχάνει να είμαι και εγώ μέλος του συλλόγου και κάτοικος της Σορονής. Θα τους συγχαρώ για την απόψινή βραδιά, την ένατη όπως διαβάζουμε, ένατη γιορτή παραδοσιακών χορών, και να τους εκφράσω την ευχαρίστησή μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν πάρα πολύ το χωριό μας τη Σορονή. Χρόνια πολλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Πάτερ Μιχαήλ. Ευχαριστούμε εκ μέρους του Συλλόγου, το Αμπερνάλι, για την πρόσκληση που μας έκανε να παρευρεθούμε σε αυτή την ωραία γιορτή, στην ένατη γιορτή, και να δείξουμε τους χορούς από τον τόπο μας. Ευχόμαστε αυτή η οργάνωση να κρατήσει για πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να περάσουμε στα παιδιά μας την παράδοση, γιατί αν χάσουμε την παράδοση και την οικογένεια και την θρησκεία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι χάνεται και το έθνος μας. Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που έχετε κάνει εδώ και 9 χρόνια. Ελπίζω να είστε γεροί και δυνατοί να συνεχίσετε. Η αδελφότητα Υπηρετών Ρόδου πρωτοειδρύθηκε το 1974. Να παρτιζόμαστε από 500 μέλη περίπου, με τις οικογένειές τους. Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι με δική μας αίθουσα, με όλες τις στολές για παιδικά, εφηβικά και ενήλικες. Είναι δικές μας στολές, το οποίο τις έχω σίγουρα, και προσπαθούμε να μεταφέρουμε εδώ στην τοπική κοινωνία της Δωδεκανήσου, στη Ρόδο που μας φιλοξενεί, όλους εμείς που εργαζόμαστε, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, να μεταφέρουμε κι εμείς τα καλά και θετικά της παράδοσής μας. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε την πρώτη μέρα της ένατης γιορτής παραδοσιακών χορών με το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου, ο Χαδιώτης, που θα μας παρουσιάσει χορούς Κάσου και Καρπάθου. Πρώτος χορός, Ζερβός Κάσου. Thank you.
Βέληση μου είπε, Βέληση μου είπε, περήφανο.
χορή, κάτω χορός Σιγανός, γονατιστός, πάνω χορός. Χοροδιδάσκαλή τους η κυρία Μαρία Γόγκου και ο κύριος Νικήτας Κατσουράκης. Thank you.
Ευχαριστούμε θερμά το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου Χαδιώτης για την πολύ όμορφη εμφάνισή τους. Να καλέσουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειακό Σύμβολο κύριο Τσοπανάκη Δημήτριο να απονέμει τα αναμνηστικά και να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Παρακαλούμε επίσης να έρθουν κοντά μας ο πρόεδρος Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου Χαδιώτης, κύριος Κωνσταντινίδης Νίκος, και χοροδιδάσκαλη κυρία Μαρία Γόμπου και κύριος Νικήτας Κατσουράκης για την παραλαβή των αναμνηστικών. Θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Είναι η αδερφή Μανούσου και ο Ανδριανός, ο Χασαπλαδάκης, ο οποίος από 9 χρονών παίζει λίρα όχι μόνο στα νησιά μας εδώ στη Δωδεκάνησο, αλλά και στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Γράφει τη δική του ιστορία, θα γίνει πολύ μεγάλος. Κάποτε θα μιλάνε μετά από χρόνια για ένα θρύλο. Είναι ο Ανδριανός ο Χασαπλαδάκης. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Κλείνουμε το σημερινό χορευτικό μας πρόγραμμα με το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Αφάντου Παναγιά Καθολική που θα μας παρουσιάσει τους χορούς της Τράκης. Closing tonight's dance program with the dance group of the Cultural and Environmental Association of Αφάντου Παναγιά Καθολική that will present dances from Thrace. Θα δώσουμε το λόγο στο χορηδάσκαλο του Συλλόγου, κύριο Θοδωρή Ανδρουλάκη, να μας πει λίγα λόγια για το Σύλλογο και την παρουσίαση των χορών. Καλησπέρα και από μένα. Για τον Σύλλογο θα αναλάβει να σας μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την διοργάνωση. Ξέρετε, σε αυτές τις δύσκολες μέρες όλοι τρέχουμε τα προστοζή. Είναι μεγάλη και αγωνία που περνάμε στη μέρα και θυσίες που κάνουμε από την καθημερινότητά μας. Σε όλα τα παιδιά λοιπόν, στο Σύλλογο καταρχήν, σε όλους τους χορευτές που χόρεψαν και ακόμα περισσότερα και στα παιδιά που συνόδευσαν με τη μουσική τους. Εμείς θα παρουσιάσουμε, αναλάβαμε να παρουσιάσουμε το βόρειο κομμάτι του Ελλαδικού χώρου, τη Θράκη, μια μεγάλη περιοχή, διχοτομημένη, Δυτική Θράκη, Βόρεια Θράκη, Ανατολική Θράκη. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα από Ανατολική Ρωμιλία, είναι η Νιν Βουλγαρία, Νιν Νότια Βουλγαρία. Έχουν έρθει όλοι οι πρόσφυγες, εγκαταστάθηκαν οι ελληνόφωνοι πρόσφυγες, εγκαταστάθηκαν στον Ελλαδικό χώρο και φέραν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πλούτο μαζί τους. Μετά θα συνεχίσουμε με την Δυτική Θράκη, κατά κύριο λόγο λέμε την ελληνική μουσική της Θράκης. Θα δούμε φορεσιές από την Καρωτή Εύρου, από τους Μεταξάδες, από το Καβακλή και από το Πεντάλοφο του Εύρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τις ιστορίες του μυθικού Οδυσσέα στη Θράκη, τον Ηρόδοτο που τη θεωρούσε μεγαλύτερο έθνος μετά τους Ινδούς, τον Θουκυδίδη που υποστηρίζει ότι εκεί γεννήθηκαν οι υποτόξες, στη σημερινή διχοτομημένη Θράκη. Την ελληνική, δυτική Θράκη, την ανατολική Θράκη στην Τουρκία και την βόρεια ή η ανατολική Ρωμιλία στη σημερινή Βουλγαρία, όπου εκδιωγμένοι Ινόπονες έφεραν μαζί τους χορούς και τραγούδια που συνόδευαν στην καθημερινότητά τους. Τριγύρω χόρευαν σε πιστό κύκλο το χορό και τη μουσική της Παϊδούσκας να το συνοδεύει. Σε περιοχές που δεν είχαν οργανοπαίχτες πρόσφυγες από το μεγάλο Βογιαλίκι της Βόρειας Θράκης, χορός Τρουΐρου. Thank you.
Χορός που υπάρχει σε όλο το χορευτικό ρεπερτόριο της Τράκης είναι η Μπαϊντούσκα. Ένας σωρός ερμηνεών για την ονομασία του βρίσκονται σε όλες τις πηγές, με την επικρατέστερη να είναι αυτή της τουρκικής λέξης Μπαϊντάκ, χαρακτηρίζοντας κάποιον που περπατάει ανώμαλα. Καζαντήσω το φλουρί, θα πάρω μια μεσημβρινή. Αυτό έλεγαν οι νέοι στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας στη σημερινή Νότια Βουλγαρία, σε ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά τουριστικά θέρετρα, τη Μεσημβρία. Οι νέοι αναφέρει ότι έπρεπε να φτιάξουν πρώτα την περιουσία τους για να μπορούν να γίνουν γαμπροί στην πλούσια περιοχή της Μεσημβρίας, καθώς οι νύφες είχαν φήμη για την αρχοντιά των σπιτιών τους και τα πλούτη τους.
ακούγεται σε όλη τη Δυτική Θράκη είναι ο ξεσηκτός χορός. Οι Θρακιώτες ξεσέρνω, εννοούν παρατραβάω και εξού και η κίνηση στον κύκλο, ενώ κουσεύω σημαίνει τρέχω και ακολουθεί ο κουσευτός χορός, ο τρεφάτος δηλαδή. Πριν κλείσουμε με τον ζωναράδικο χορό, θα δούμε αναπαράσταση του κυνηγού του λαγού που διαδραματίζεται σε όλες τις περιστάσεις που περισσεύει το κέφι. Οι άνδρες πιάνουν τη σφιχτά από τα ζωνιάρια τους και οι γυναίκες με τα χέρια κάτω. Δεν τους ενδιαφέρει η περίσταση του χορού, αλλά η μελωδία της μουσικής. Ανυπομονούν μετά το τραγούδι να τους δώσει όθηση η μουσική για να ζωηρέψει ο χορός. Στο ζωναράδικο χορό συναντάμε δεκάδες παραλλαγές. Ζωναράδικος και κλωστρός χορός από τα χωριά της Οριστιάδας. Στο έρημο κοιμούμαι κι ραδασκάλισσα. Στο έρημο κοιμούμαι κι ονειρεύομαι. Στο έρημο κοιμούμαι κι ονειρεύομαι. Ήρθε ένα πουλάκι κι ραδασκάλισσα. Ήρθενε ένα πουλάκι και με ξύπνησε. Ήρθενε ένα πουλάκι και με ξύπνησε. Μη λέει σιγά πάνω κι ράδας καλύσα. Μη λέει σιγά πάνω κι ράδας καλύσα. Μη λέγεις είχα πάνω δυο λόγια να σ' πω. Δυο λόγια της αγάπης κυρά τα σκαλίσα. Δυο λόγια της αγάπης κυρά τα σκαλίσα. Δυο λόγια της αγάπης και πίσω να γυρνώ. Λόγια της αγάπης και πίσω να γυρνώ.
βαριό και βαριότητα. Συλλόγου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Πάντου Παναγιά Καθολική για την πανέμορφη παρουσία σας. Παρακαλούμε να έρθουν κοντά μας ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορονής κ. Αντώνης Σαββάκης, καθώς και ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ κ. Στέφανος Κυριαζής, για να απονέμουν τα αναμνηστικά και να μας απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Παρακαλούμε επίσης τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος κ. Σταμάτη Παπανικόλα και τον χοροδιδάσκαλο κ. Θοδωρή Ανδρουλάκη να έρθουν κοντά μας να παραλάβουν τα αναμνηστικά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους τους συλλόγους μας. Πραγματικά το αξίζουν. Να μεταφέρω και εγώ τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας του Φώτη Φωτιζιάκου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η παράδοση πρέπει να δώσουμε πολλά για να στηρίξουμε. Ένατι γιορτή σήμερα και φέτος εδώ κοντά μαζί με το Απερνάλι. Ένα μεγάλο. Πολύ μεγάλο συγχαρητήρια βασικά στον Μπερνάλη για όλα αυτά τα χρόνια και θα είμαστε κοντά του και για τα επόμενα ακόμα. Βέβαια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όλοι οι συλλόγοι που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται και αναμεταδίδουν τον πολιτισμό μας. Εμείς, τον ΔΟΠΑΡ, τον Δήμο Ρόδου, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο σε όλους τους πολιτιστικούς. Κάθε βραδιά, κάθε καλοκαίρι, κάθε μέρα
γίνεται και κάτι πολιτιστικό. Αυτή είναι η Ρόδος και έτσι θα συνεχίσουμε. Να είστε καλά, καλή βραδιά. Καλησπέρα και από μένα. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Η καρδιά της πολιτιστικής Ρόδου σήμερα χτυπούσε στην Τάφρο, παρουσιάζοντας αυτό εδώ το υπερθέαμα που είδαμε όλοι από τους πολιτιστικούς, από τα χορευτικά των πολιτιστικών συλλόγων, και αξίζουν συγχαρητήρια. Όταν χορεύεις, γράφεις πάνω στη γη αυτά που λέει η ψυχή σου. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαιτέρως στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ορονής, στο Αμπερνάλι, που με μεγάλο κόπο, αγάπη, προσπάθησε να παρουσιάσει τη σημερινή βραδιά, η οποία συνεχίζεται και αύριο. Καλή διασκέδαση και αύριο, καλό καλοκαίρι, και επειδή η εβδομάδα που μας έρχεται είναι η εβδομάδα των παθών για τους μαθητές και για τους γονείς, εύχομαι ιδιαιτέρως καλή επιτυχία και καλό κουράγιο στους γονείς. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής Αμπερνάλι για την τιμή που μας έκανε σήμερα και παραβρέθηκε ο Σύλλογος μας εδώ να μπορέσουμε κι εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτό το όμορφο φεστιβάλ που διοργανώνουν για ένατη φορά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαββάκη και τον κύριο Κυριαζή. Δεν νομίζω να διαφωνείτε πως ο ωραιότερος τρόπος για να κλείσει αυτή η υπέροχη βραδιά δεν είναι παρά να απολαύσουμε όλα τα χορευτικά τμήματα μαζί. Να δούμε τις άκρες της Ελλάδας μας να χορεύουν όλες μαζί τον ίδιο χορό. Παρακαλούμε λοιπόν να ανέβουν στη σκηνή όλα τα χορευτικά τμήματα που είδαμε σήμερα. There is no doubt that the best way to close this wonderful evening is to enjoy all the dance groups together, to witness the different edges of Greece coming together for a common dance. So we ask all the dance group that we have enjoyed tonight to come on stage. They will be dancing Kalamatianoma.
ξαναπώ. Και πέσε με στο πηγάδι.